Το 1976 ο David Bowie και ο κολλητός του Iggy Pop μετακόμισαν και συγκατοίκησαν στο Δυτικό Βερολίνο κυρίως για να απεξαρτηθούν από τα ναρκωτικά. Τα χρόνια του Βερολίνου ήταν ιδιαίτερα παραγωγικά όχι μόνο για τον Bowie αλλά και για τον Iggy. Οι δύο πρώτοι, ίσως και καλύτεροι προσωπικοί δίσκοι του Iggy Pop, The Idiot και Last for Life, δημιουργήθηκαν εκεί. Το συγκρότημα του Iggy, οι Stooges, είχαν διαλυθεί το 1974 και από τότε ο Iggy ήταν μουσικά ανύπαρκτος. Παρέα με τον Bowie έφτιαξε αυτά τα δύο άλμπουμ που έμελε να τον οριοθετήσουν ως solo καλλιτέχνη μέχρι σήμερα. Ένα από τα τραγούδια που γεννήθηκαν μέσα σε αυτές τις συνθήκες ήταν και το ταξιδιάρικο The Passenger. Η στίχη του τραγουδιού είναι εμπνευσμένη από τις άσκοπες διαδρομές που έκανε ο Iggy με το μετρό στην πόλη του Βερολίνου και στα περίχωρά της και περιγράφουν το ομαδικό πνεύμα ενός απόκληρου της punk. Μπες μέσα στο αμάξι, θα γίνουμε ο επιβάτης, θα βολτάρουμε στην πόλη απόψε, θα δούμε τα ξεσκισμένα περίχωρά της. Μάλιστα, οι στίχοι γράφτηκαν μέσα στα βαγόνια τις ώρες που έκανε τις βόλτες του. Το τραγούδι βέβαια είναι πασίγνωστο και για το ριφ της κιθάρας του. Αν τα λόγια είναι επηρεασμένα από τις αλήτικες αστικές διαδρομές του Iggy, η μουσική είναι εμπνευσμένη από κάτι εντελώς διαφορετικό και ανήκει στον κιθαρίστα Ricky Gardiner, πρώην μέλος των Beggars Opera. Όπως έχει αναφέρει ο ίδιος, ένα ειδηλιακό ανοιξιάτικο πρωινό έκανε βόλτα με την κιθάρα του κοντά στο αγροτικό του σπίτι στην ύπαιθρο της Σκωτίας. Κάποια στιγμή κάθισε κάτω από τα άνθη μιας μηλιάς και καθώς γρατζούνισε άσκοπα την κιθάρα του χαμένο στο πανέμορφο τοπίο, προέκυψαν οι συγχορδίες του τραγουδιού. Δύο διαφορετικοί κόσμοι ενώθηκαν όταν ο Bowie και ο Iggy κάλεσαν τον Σκοτσέζο να συμμετέχει στο νέο δίσκο του Iggy. Ο Gardiner πήγε στο Βερολίνο νομίζοντας ότι θα έπαιζε μόνο κιθάρα, όμως ρωτήθηκε επίσης αν είχε κάποιο δικό του υλικό που θα μπορούσε να μπει στο δίσκο. Ο Gardiner δεν ήταν προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο, αλλά θυμήθηκε εκείνο το όμορφο ανοιξιάτικο πρωινό. Σε εκείνη τη συνάντηση μέσα στο δωμάτιό του στο βροχερό Βερολίνο, τους έπαιξε ακουστικά τις συγχορδίες που είχε γράψει. Ο Iggy ολοκλήρωσε τους στίχους εμπνευσμένος από το άτιτλο ποίημα του Jim Morrison από τη συλλογή The Lords και συγκεκριμένα από το τμήμα που μιλάει για τη μοντέρνα ζωή που είναι ένα ταξίδι με το αυτοκίνητο. Όπως πολύ μετέπειτα ύμνη του ροκ, το τραγούδι The Passenger όταν κυκλοφόρησε είχε μια χλιαρή απήχηση. Ήταν δεύτερη πλευρά στο αδιάφορο single Success, το μοναδικό που κυκλοφόρησε από το δίσκο Last for Life. Η παρουσία του όμως σε ταινίες, οι διαφημίσεις και οι διασκευές από πολλούς καταξιωμένους καλλιτέχνες βοήθησαν τελικά το κομμάτι να γίνει ευρέως γνωστό. Passenger, he rides and he rides.
tonight. It says the city is ripped back.